Όποιο και να είναι εκλογή. Είτε είναι ο κ. Μητσοτάκη, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είμαστε εμεί. Ένα δημόσιο, ένα κράτο, για να μπορεί να προστατεύσει του πολίτε του στι δύσκολε στιγμέ, έχει ανάγκη από εργαλεία. Κάθε κράτο, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δυστυχώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο το ΜΕΡΑ25 αναφέρει. Τα τελευταία 10 χρόνια των πρώτων 4 μνημονίων ουσιαστικά απέσπασαν τα πιο σημαντικά εργαλεία του ελληνικού δημοσίου από την εθνική κυριαρχία. Όποιος και να είναι πρωθυπουργός, δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία. Και για να είμαι συγκεκριμένος, ποια είναι τα εργαλεία που πρέπει μια κυβέρνηση, ένα κράτος, ένα δημόσιο να μπορεί να ελέγχει για να προστατεύσει τους πολίτες της. Είτε είναι το Βρετανικό Δημόσιο, το Γερμανικό ή το Ελληνικό. Πρώτον, τη φορολογική αρχή και το φορολογικό λογισμικό. Δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους λόγω των μνημονίων. Η λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από εσάς τους Έλληνες πολίτες, αλλά εξαρτάται πλήρως από την Τρόικα που αποφασίζει τους τρόπους και τις μεθοδεύσεις με τις οποίες κινείται η λεγόμενη ΑΔΕ. Το δεύτερο εργαλείο που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση, ένα δημόσιο στα χέρια της, του, για να μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών, είναι η δημόσια περιουσία. Η δημόσια περιουσία, όπως γνωρίζουμε και από την περίπτωση του Ερημίτη, έχει εκχωρηθεί εδώ και καιρό στο λεγόμενο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ελέγχεται απολύτως από τους δανειστές και στόχο έχει όχι την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας υπέρ των πολιτών και υπέρ της προστασίας τους από την οικονομική πανδημία, αλλά στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η εκποίηση υπέρ των δανειστών. Αυτό χειροτέρευσε με την ένταξη του ΤΑΙΠΕΔ στο λεγόμενο υπερταμείο μετά το τρίτο μνημόνιο, γιατί το υπερταμείο αυτό, αν θέλετε, τσιμεντοποιεί ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια περιουσία πλέον ελέγχεται 100% από τους δανειστές, για τους δανειστές, με τους δανειστές. Φορολογική αρχή, τη μία μεριά, και δημόσια περιουσία την άλλη. Προχωράμε στο τρίτο εργαλείο που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση για να μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της. Έλεγχος πάνω στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, τα κόκκινα δάνεια. Όταν τα κόκκινα δάνεια έχουν την έκθεση που έχουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα από την Ιταλία, αποτελούν πληγή για την κοινωνική οικονομία. Δεν είναι απλά θέμα δικαιοσύνης, δεν είναι απλά θέμα μιας διαπραγμάτευσης μεταξύ του δανειστή και του δανειολήπτη. Και να το πω πολύ απλά. Κάποιοι θα πούν, δεν έχω κόκκινο δάνειο, τι με νοιάζει εμένα. Η απάντηση του ΜέΡΑ25 είναι, σας νοιάζει. Και να μην έχετε κόκκινο δάνειο. Γιατί μπορεί εσείς να καταφέρετε να το αποπληρώσετε το δάνειό σας, να μην χρειαστήκατε ποτέ δάνειο. Αλλά έχετε ένα σπιτάκι, έχετε ένα μαγαζί. Ο διπλανός σας έχει κόκκινο δάνειο. Όταν το αρπακτικό ταμείο που το αγοράζει κοψιοτιμήσει αυτό το δάνειο, μπορεί να είναι ένα μαγαζί δίπλα στο δικό σας, το οποίο αγοράστηκε 150.000 ευρώ το 2007. Ενδεικτικά το αναφέρω το νούμερο. Το δάνειο ήταν 100.000. Αλλά τώρα η αξία του ακινήτου αυτού έχει πέσει και τα εισοδήματα του μαγαζάτορα του γείτονά σας είναι ακόμα πιο χαμηλά και δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Και η κυβέρνηση μέσα από τον νόμο Ηρακλή επιβάλλει και επιτρέπει εκ μέρους των δανειστών και την πώληση αυτού του δανείου των 100.000 του κόκκινου σε ένα αρπακτικό ταμείο από τον Delaware προς 6.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ. Και έρχεται αυτό το αρπακτικό ταμείο που έχει δώσει 5 ή 6 χιλιάρικα για να πάρει ένα δάνειο των 100 για ένα ακίνητο που είχε αγοραστεί 150 και το εκποιήσει σήμερα, το βγάλει στον πληστηριασμό. Το διπλανό σου μαγαζί. Τι θα γίνει η αξία, η τιμή του δικού σου του μαγαζιού, αγαπητέ πολίτη της Κέρκυρας,
θα καταβαραθρωθεί. Θα χάσει αξία η δική σου επιχείρηση. Η δική σου δανειοληπτική ικανότητα θα μειωθεί αν θέλεις να πάρεις ένα επιχειρηματικό δάνειο χρησιμοποιώντας ως εχέγγυο το δικό σου μαγαζί που δεν έχει κόκκινο δάνειο.